Να δούμε τώρα τις ταινίες οι οποίες έχουν βγει στους κινηματογράφους και έχουμε και εκλεκτούς καλεσμένους εδώ κοντά μας. Ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Αλλά να καλωσορίσουμε και την κυρία Τζέννη Θεωνά. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Και τον κύριο Ανδρέα Κωνσταντίνου. Καλημέρα. Καλημέρα. Για την ταινία Ο Θάνατος που ονειρεύτηκα, Αλέξανδρε, έχουν έρθει. Μία ταινία που έχει ήδη συζητηθεί πάρα πολύ και ίσως λιγότερο για το θέμα και τις αναφορές σε κάποια αληθινή ιστορία που, κατά τη δική μου γνώμη, κιόλας τα γεγονότα αυτά είναι απλά ενδεικτικά, δεν έχει ξεκάθαρες ιστορικές αναφορές πάνω στο ζήτημα του σατανισμού και τη συγκεκριμένη υπόθεση που έχει αναφερθεί πάρα πολλές φορές. Πρόκειται για μια ταινία η οποία καταπιάνεται με ένα πιο δυνατό θέμα και ίσως εκεί πέρα είναι που θα ήθελα και τη δική σας γνώμη. Το κατά πόσο είναι εύκολο κάποια παιδιά από την καθημερινότητά τους να μετακινηθούν και να γίνουν διαφορετικοί άνθρωποι. Το καλό και το κακό δεν έχει πολύ ξεκάθαρα όρια στην καθημερινότητά τους. Να διορθώσουμε λίγο και το σούπερ κάτω. Το ονειρεύτηκα. Κυρία Θεωνά, ναι, απαντήστε στην ερώτηση. Με συγχωρείτε για την παρέμβαση. Α, γιατί έκανα ευγενέστατη πάση στη συμπροταγωνιστή μου. Λοιπόν, να πούμε δύο λόγια. Θα αρχίσετε. Ναι, βεβαίως. Νομίζω ότι σε αυτή την ηλικία υπάρχει, χωρίς να θέλω να μιλήσω με γενικότητες, αλλά υπάρχει μια πιο έντονα επαναστατική διάθεση, μια τάση αμφισβήτησης των πραγμάτων. Υπάρχει πιο έντονη επίσης η ανάγκη των παιδιών να γίνουν ομάδα και να αποκτήσουν ταυτότητα και να έχουν δύναμη από κοινού. Οπότε κατά αυτόν τον τρόπο οι άνθρωποι αυτής της ηλικίας νομίζω ότι είναι πιο ευάλωτοι και έχουν την τάση να δημιουργούν ομάδες γύρω από έναν πόλο έλξης. Κύριε Κωνσταντίνου, εσείς τι πιστεύετε? Αυτό ακριβώς. Νομίζω ότι στην εφηβική ηλικία υπάρχει πολύ μεγάλη και έντονη ροπή προς οτιδήποτε είναι παράνομο ή άγνωστο, προς μια παραβατικότητα, προκειμένου για να πειραματιστεί ο έφηβος, να δει τα όρια του, να δει τι τον εμπνέει, τι μπορεί να ακολουθήσει και όλα αυτά. Στην ταινία διαφαίνεται πόσο εύκολο είναι να περάσει κανείς